Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος της Χίου είναι ο συντονιστής εταίρος της κοινωνικής σύμπραξης νομού Χίου, η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, του επισιτιστικού προγράμματος, το οποίο διανέμει τρόφιμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, νοπά ξηρά, είδη καθαριότητος και ατομικής προσωπικής υγιεινής. Η πίστοση την οποία είχε λάβει ο Δήμος της Χίου, τάξεως 230.000 ευρώ, και αφορούσε την προηγούμενη περίοδο και μέχρι, έχει παραταθεί μέχρι το τέλος του 2018, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έπειτα από τα τεχνικά δελτία τα οποία στείλαμε και τις προτάσεις τις οποίες κάναμε, ήδη έχουμε μία προέγκριση της τάξεως των 500.000 ευρώ για συνέχιση του προγράμματος αυτού για τα επόμενα 2 χρόνια, το 2019-2020. Έτσι λοιπόν η πρόνοια του Δήμου της Χίου, το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου της Χίου, θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα ΤΕΒΑ από πιστώσεις του προγράμματος ΤΕΒΑ μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα επόμενα 2 χρόνια, 2019-2020, αυτό προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021, οπότε κατ' ουσίαν για τα επόμενα 3 ημερολογιακά έτη ο Δήμος της Χίου έχει ήδη εξασφαλίσει την δαπάνη η οποία απαιτείται, την πίστοση η οποία απαιτείται για την υλοποίηση, τη συνέχιση του προγράμματος αυτού και η οποία όπως σας ανέφερα φτάνει στις 500.000 ευρώ. Είναι το πρόγραμμα των τροφίμων καθώς και διάφορα άλλα συνοδευτικά έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενίσχυση εμπερίστατων συμπολιτών μας. Ότι τα κέντρα κοινότητας έχουν δημιουργηθεί ανά την επικράτεια σχεδόν σε όλους τους Δήμους πλέον. Είναι δομές που σχεδιάστηκαν και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι συγκριματοδοτούμενο το πρόγραμμα στο οποίο ανήκουν, ανήκει στο ΕΣΠΑ 1420 και ο Δήμος Χίου είναι φορέας υλοποίησης στοιχείο εννοείται. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα επιγραμματικά να αναφέρω κάποιες από τις δράσεις στις οποίες τα στελέχη, τις οποίες οργάνωσαν και υλοποίησαν τα στελέχη κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Υπήρξαν ομιλίες σε σχολεία και βιωματικό εργαστήριο που είχε να κάνει με τη διαχείριση συναισθημάτων σε μαθητές. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια συμβουλευτικής, εργαστήρια στην παιδική κατασκήνωση του Δήμου στα Σκλαβιά, δράσεις προληπτικής φροντίδας, ενημέρωση του Συνδέσμου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση σε συνεργασία με άλλους φορείς του Δήμου, το Κοινωνικό Παντοπολείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε κάποιες δημοτικές ενότητες του νησιού, δράση την οποία θα συνεχίσουμε και στις υπόλοιπες, ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν ακόμα περισσότεροι δημότες. Η καθημερινότητα των στελεχών, βέβαια, εκτός από αυτές τις δράσεις, την οργάνωση των δράσεων και την υλοποίηση, έχει να κάνει και με την καθημερινή τους δραστηριότητα, με ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πολιτών, με αιτήσεις που έχουν να κάνουν με το ΚΕΑ, πληροφόρηση των πολιτών και τη διεκπαιρέωση των αιτήσεων, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης δηλαδή, που θα ήθελα να τονίσω ότι έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, δεν αποτελεί απλά μια στήρα επιδοματική πολιτική. Έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα αυτό, γιατί πρόκειται για ένα πρόγραμμα, ώστε μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης, κυρίως από τα κέντρα κοινότητας, να υποστηρίζονται οι πολίτες ώστε να ενεργοποιούνται και να βγαίνουν στην κοινωνία παραγωγική. Να αναφερθώ λοιπόν και εγώ στο κέντρο κοινότητας ως στέλεχος κοινωνικός λειτουργός εκεί μέσα, όπου κυρίως ασχολούμαστε με την ευπαθή ομάδα των Ρωμά, και όχι μόνο βέβαια. Εκεί είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία σχεδόν με τα Υπουργεία στην Αθήνα για να δούμε με τη στέγαση καθώς και με τους χώρους υγιεινής για να μπορέσουν να είναι, για να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία κυρίως. Ήδη έχουν βρει αρκετά άτομα δουλειά, έχουν πάει αρκετά παιδιά στα σχολεία. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στα 150 άτομα Ρωμά της Χίου αυτή τη στιγμή που έχουμε επισκεφτεί τις οικίες τους και τους χώρους που διαμένουν, μαζί με τον διαμεσολαβητή τον κύριο Παπαδόπουλο που είναι και αυτός στέλεχος του κέντρου και με την παιδαγωγό την κυρία Κωστάρα,
έχουμε καταφέρει και έχουμε βάλει τα περισσότερα παιδιά στα σχολεία και φοιτούν κανονικά. Είναι κυρίως τα 35 παιδιά αυτά τα οποία φοιτούν αυτή τη στιγμή σε διάφορα δημοτικά και γυμνάσια του νησιού.